Η Ταϋγέτη στην ταινία του Τσιφόρου παριστάνει την κοιμισμένη Μέντιουμ που είναι πολύ κοιμισμένη και δεν ξυπνάει με τίποτα και την καλεί η Βασιλιάδου μήπως και ξεστραβωθεί και βρει που βρίσκεται ο θησαυρός του Μακαρίτη. Εκείνη αρχίζει να εντοπίζει υπόμολα, μεντεσέδες, το λιβανιστήρι κτλ. Και όταν βρίσκεται μπροστά στις αληθινές λύρες αναφωνεί «Τώρα δεν βλέπω τίποτα». Πολύ κωμικό και εύστοχο ρολάκι. Γιατί όμως μπήκε στο έργο? Έτσι απλώς για να διασκεδάσουμε? Ή μήπως κρύβεται και κάτι άλλο πίσω από αυτόν τον ρόλο? Για να δούμε. Κάντε την εγγραφή σας στο κανάλι σε αυτό το πρώτο τελευταίο βίντεο πριν κατεβάσουμε τα ρολά για τον Αύγουστο. Και σκέφτηκα να επανέλθουμε στα βίντεο που είχα κάνει πριν από περίπου ένα χρόνο, ψάχνοντας τι κρύβεται πίσω από κάποιους δεύτερους ρόλους, στην προκειμένη περίπτωση η αγαπητή Ταϋγέτη και το ρολάκι της στο θησαυρό του Μακαρίτη. Το κείμενο του Τσιφόρου χρησιμοποιεί τους κώδικες της φαρσοκωμωδίας. Δηλαδή, οι ήρωες έχουν πέσει θύματα μιας φάρσας, ενός μυστικού που το ξέρει ο συγγραφέας, το ξέρουν οι δύο βασικοί ήρωες του έργου, το ξέρουμε εμείς, οι θεατές, αλλά το αγνοούν όλοι οι υπόλοιποι. Ποιο δηλαδή? Ότι οι διαθήκες που βρήκαν στα παλιά βιβλία είναι fake, κύβδιλες, γραμμένες από τη Βασιλιάδου, η οποία εν τέλει στο τέλος πέφτει και η ίδια μέσα στην ίδια της την παγίδα. Για να καταλάβουμε όμως τι κρύβεται πίσω από την Ταϋγέτη πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω, στο νυχτερινό κέντρο και στο τραπέζι των Αραγώνων του Λινέου με την Ντόλη. Εκεί ο Αραγωνιάρης σηκώνεται περί χαρίς και τους αναγγέλει. Θα σας φανερώσω το μυστικό μου. Έτυχε αγαπητοί ομίγυροι σε αυτές τις τελευταίες ημέρες να αποκτήσω έναν θησαυρό. Και τους πέφτουν τα πυρούνια από το στόμα. Και τους αδειάζει και μια χούφτα κέρμα κίτρινο στο πιάτο. Μωρέ, έφαγα και δεν μπορώ να συγχυστώ. Θα σκάσω. Σκάσε. No. Είναι η στιγμή όπου όλοι πιστεύουν πως ο Λινέος βρήκε τελικώς μέσα στο σπίτι τον κρυμμένο θησαυρό του Μακαρίτη. Η φάρσα βεβαίως συνεχίζεται για τους ήρωες, διότι για όλους εμάς δεν ισχύει. Εμείς έχουμε δει ξεκάθαρα ότι ο Λινέος δεν τη διάβασε τη διαθήκη που βρήκε στο δικό του βιβλίο, μόλις την βρήκε, την πέταξε αμέσως στον δρόμο χωρίς να την κοιτάξει. Γνωρίζουμε δηλαδή από πρώτο χέρι πως ο Λινέος πήγε να νοικιάσει το δωμάτιο της Θεώνης όχι γιατί μάσησε στο παραμύθι του θησαυρού, αλλά γιατί είναι τσιμπημένος με την τραγουδίστρια. Εδώ τώρα έχουμε και ένα έξτρα θεματάκι. Ανοίγουμε τώρα παρένθεση στην παρένθεση. Ο Λινέος ομολογεί ξεκάθαρα από την αρχή. Ο Φέρμας δηλαδή του ρίχνει την ιδέα πως θα νοικιάσει το δωμάτιο μόνο και μόνο για να έχει από κοντά την τραγουδιάρα. Ωστόσο ο συγγραφέας τον βάζει να πηγαίνει και αυτόν στο βιβλιοπωλείο του Ρίζου, να αγοράζει ένα από τα παλιά βιβλία της Βασιλιάδου και έξω στο δρόμο, αφού έχει στα χέρια του το χαρτί του θησαυρού, πριν το κοιτάξει, ξεμινιαλίζεται από το λίκνισμα της κοπελίτσας που περνά και πετάει το χαρτί στο δρόμο. Πριν το κοιτάξει. Γιατί το βάζει αυτό ο συγγραφέα? Αφού γνωρίζουμε εμείς οι θεατές έτσι κι αλλιώς πως ο πραγματικός λόγος που θα νοικιάσει το δωμάτιο δεν είναι ο θησαυρός. Είναι σαφές, ο έρωτάς του είναι. Τότε γιατί δεν πάει κατευθείαν να νοικιάσει και πρέπει σώνει και καλά να τον εμπλέξει ο συγγραφέας σε όλο αυτό το κόλπο του θησαυρού? Γιατί πρέπει να μπει και στο βιβλιοπωλείο, να αγοράσει και βιβλίο κτλ? Δεν είναι πλεονασμός? Όχι. Γιατί το κάνει? Δεν μας ενδιαφέρει εάν ο Λινέος πέταξε το χαρτί ή όχι. Μας ενδιαφέρει την ώρα που πάει να νοικιάσει το δωμάτιο να κρατά στα χέρια του το βιβλίο. Αυτό μας χρειάζεται για την εξέλιξη της φάρσας. Διότι το παν στη ζωή είναι να βρεις αυτό που ζητάς. Με εννοείς, λέει ο Λινέος στη Θεώνη, εννοώντας τον έρωτά του για την τραγουδίστρια. Και η Βασιλιάδου του απαντά, μα τι λες τώρα παιδάκι μου, εγώ σε διαβάζω ανοιχτό βιβλίο. Και ταυτόχρονα κοιτάει το βιβλίο που κρατάει στα χέρια του και το αναγνωρίζει. Είναι ένα από τα βιβλία του θησαυρού. Εδώ δηλαδή αυτή που στείνει τη φάρσα στους άλλους, πέφτει και η ίδια θύμα στην δική της φάρσα. Εμείς ξέρουμε την αλήθεια για τον Λινέο, αλλά η Βασιλιάδου όχι απλώς δεν πρέπει να ξέρει, απέναντίας πρέπει να πιστέψει τα αντίθετα. Πρέπει να πιστέψει πως και ο Λινέος έχει έρθει και αυτός για το κυνήγι του θησαυρού. Και ποιος της το επιβεβαιώνει αυτό? Το βιβλίο που κρατά στο χέρι του. Αυτός είναι ο λόγος που στα καλά καθούμενα πρέπει να περάσει από το βιβλιοπωλείο και να αγοράσει βιβλίο, χωρίς όμως να διαβάσει το γράμμα. Αν η Βασιλιάδου δεν ήταν σίγουρη για αυτή τη λεπτομέρεια ότι ο Λινέος ήρθε για το θησαυρό, δεν θα έδαινε στην συνέχεια η φάρσα στο νυχτερινό κέντρο εκεί που το έχουμε αφήσει. Δεν θα γινόταν αμέσως πιστευτός, τουλάχιστον από την αρχή, όταν στο τραπέζι είπε για τις λίρες και το θησαυρό. Δεν θα ήταν σίγουρη που τον βρήκε, θα είχε τις αμφιβολίες της. Με όλο αυτό όμως το τέχνασμα του βιβλίου στην αρχή, όχι μόνο τον πιστεύει, αλλά πέφτει και η ίδια θύμα. Και από εκεί που ξέρει πολύ καλά πως ο θησαυρός δεν υπάρχει, κόλπο είναι, ξαφνικά αρχίζει να αναρωτιέται. Έχει γούστο δηλαδή. Και πιάνει τον κασμά και ρίχνει όλο το σπίτι κάτω σε μια έκρηξη κωμικότητος. Σε ένα κρεσέντο. Και δεν έχω και το χαράλαμπο να τον βρίσω να ξετοιμάνει. Τους φιτιλιάζει και ο Λινέος λέγοντας πως αυτό δεν είναι τίποτα, γιατί εγώ τώρα άρχισα να βρίσκω λύρες. Οι πρώτες είναι και υπάρχουν αδερφάκια μου κάσες. Πού τις βρήκε μωρή τις λύρες ο ψωρίλος? ρωτάει η βασιλιά του την ανιψιά της. Τις βρήκαμε τις λίρες του θείου? Δεν τις βρήκαμε, αναρωτιέται η Καλογεροπούλου. Εδώ είπαμε να κοροϊδέψουμε τους άλλους, όχι να κοροϊδευτούμε μεταξύ μας, την μαλώνει η βασιλιά του. Στο τέλος όμως κοροϊδεύονται και μεταξύ τους. Τον είδα, της λέει. Στα χέρια του κρατούσε το βιβλίο όταν ήρθε. Άρα τις λίρες τις βρήκε εδώ. Οπότε τον γκασμά. Τον γκασμά και δεν θα αφήσω τίποτα όρθιο. Πάνε και στο δικηγόρο τον Γιάννη Βογιατζή και σιγουρευόμαστε ότι όντως το πίστεψε. Έφαγε το ίδιο της το παραμύθι. Και από την επομένη σκηνή γκρεμίζει. Χώνονται σαν ποντικοί στο δωμάτιο του Λινέου και οι υπόλοιποι, ο Αυλωνίτης με το Ρίζο, και η κωμωδία έχει φτάσει πια στα όρια. Η φάρσα έχει φτάσει στο πικ και πρέπει με κάποιον τρόπο τώρα να οδεύσει προς τη λύση. Όλο αυτό το ξέμπλεκο κουβάρι πρέπει να μαζευτεί. Πρέπει να φανούν οι αλήθειες. Υπάρχει ή δεν υπάρχει θησαυρός. Βρήκαν ο Λινέος με την Άντζελα Ζήλιαρ το θησαυρό ή όχι. Και οι λίρες που κρατούσε στα χέρια του και σκορπούσε στο κέντρο, πόθεν έσχες. Η άλλη γκρεμίζει το σπίτι. Τι γίνεται? Και εδώ έρχεται η Ταϋγέτη. Να φωνάξουμε ένα μέντιουμ, ρίχνει την ιδέα η Καλογεροπούλου. Έτσι, στα ξεκάρφωτα. Δεν είναι καθόλου ξεκάρφωτα. Η κινησμένη Ταϋγέτη θα δώσει τη λύση στην κωμωδία. Δεν είναι ένας απλός ρόλος κωμικός που μπήκε έτσι τυχαία για να μας διασκεδάσει. Έχουμε ξαναπεί πως τα μαστόρικα κείμενα τίποτα μα τίποτα δεν μπαίνει τυχαία. Πάντα κάποιος οργανικός λόγος υπάρχει για κάθε τι που μπαίνει. Και η αναγκαιότητα του ρόλου της Ταϋγέτης ποια είναι? Σε τι μας εξυπηρετεί? Μπορείτε να το σκεφτείτε. Μας εξυπηρετεί για μία και μόνο κίνηση. Για τη στιγμή που η Ξένια Καλογεροπούλου ανοίγει φουριόζα και αδιάκριτα την πόρτα της τραγουδίστριας και την πιάνουν με τις λίρες στο κρεβάτι. Αυτή την κίνηση χρειάζεται ο συγγραφέας, αλλά και το έργο για να προχωρήσει. Πάμε πιο πίσω. Ο Λινέος έχει στήσει τη δουλειά με τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Αυτό εμείς δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Αυτό είναι ένα κρυμμένο χαρτί που ο συγγραφέας δεν το έχει ανοίξει ακόμα ούτε και σε εμάς. Γιατί πρέπει και εμείς να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε πράγματι πού διάλο τις βρήκε τις λίρες ο ψωρίλος. Αν ο συγγραφέας μας πει από την αρχή ότι είναι από τη δουλειά του, δεν έχει καμιά κωμικότητα. Ενώ τώρα με το κρυμμένο αυτό χαρτί μας βάζει και εμάς στη διαδικασία και είναι πιο γαργαλιστικό. Έχει το δικαίωμα ο συγγραφέας να ανοίγει, να κρατά κρυφά όποια χαρτιά θέλει. Dealer είναι. Και η αποστολή του είναι η οργανωμένη ψυχαγωγία μας. Τα ανταλλακτικά λοιπόν έφεραν το κέρδος λίρες. Μερικές από αυτές τις λίρες τις είδαμε στα χέρια του Ναραίου. Τις είδαν και οι άλλοι. Οι άλλοι παράλληλα πίστεψαν πως θησαυρός υπάρχει. Πού είναι όμως ο θησαυρός? Τον έχει δει κανείς? Είδαμε μερικές λίρες. Αν δεν τον δούμε ολόκληρο στα χέρια κάποιου, δεν μπορεί να κλείσει το έργο. Έτσι έχουμε στο δωμάτιό της την Ντόλη, την τραγουδίστρια, να κάθεται στο κρεβάτι πάνω σε ένα τύμβο από λίρες. Αυτό δεν το βλέπουμε όμως εμείς, ούτε και κανένας άλλος ήρωας της κωμωδίας. Γιατί δεν το βλέπουμε? Γιατί είναι μέσα στο δωμάτιό της με την πόρτα κλειστή. Πρέπει λοιπόν με κάποιον τρόπο να εισβάλλουμε μέσα οι ήρωες πρώτα και από πίσω η κάμερα, δηλαδή εμείς. Πώς θα μπούμε? Με το τέχνασμα του Μέντιουμ, της Ταϋγέτη. Κυκλοφορεί κοιμισμένη στους διαδρόμους και υποδεικνύει τους μπρούτζους και τα θυμιατά για χρυσάφι. Η βασιλιάδου της ρίχνει τον εξάψαλμο, αλλά συνεχίζουν το ψάξιμο. Ελπίζουν ότι θα τους οδηγήσει, γι' αυτό τη φώναξαν. Και τότε ξαφνικά τι γίνεται? Η Ντόλη από το δωμάτιό της αρχίζει να τραγουδά. Θορυβείται η Καλογεροπούλου να σταματήσει, θα μας την ξυπνήσει. Και προκειμένου να μην ξυπνήσει η Ταηγέτη, ορμά στο δωμάτιό της ανοίγοντας αδιάκριτα την πόρτα και αυτό ήταν. Βρισκόμαστε μπροστά στην αποκάλυψη, στο θέαμα των λιρών. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα τολμούσε ούτε η Καλογεροπούλου ούτε και κανείς άλλος να ανοίξει έτσι μια ξένη πόρτα χωρίς να χτυπήσει. Χρυσάφι δεν βλέπεις? Όχι. Τώρα να ανοίξει τα στραβάδια σου, μωρή, να δεις. Άμα ψάχνεις, βρίσκεις, κυρία Θεώνη μου, και ο Ηρακλής μου ψάχνει. Ψαχουλιάρης ο Ηρακλής, της λέει με υπονοούμενο. Και αρχίζει η διένεξη. Οι λίρες είναι δικές μου, είναι του θείου μου του Βρασίδα, τις βρήκατε στο σπίτι μου κτλ. Και έτσι ο Λινέος αναγκάζεται να τους οδηγήσει στη μάντρα με τα ανταλλακτικά και να αποκαλύψει το δικό του μυστικό, όπου θα δώσει και τη λύση στην κωμωδία. Από την επομένη φεύγουν όλοι από το σπίτι. Αυτόν τον λόγο ύπαρξης έχει η Ταηγέτη. Ο Λινέος εκείνο το πρωινό άφησε λίρες στην Ντόλη για το σπίτι και για τα έπιπλα, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει. Έπρεπε δηλαδή να την πιάσουν με τις λίρες εκείνο το πρωί, εκείνη τη στιγμή. Να την πιάσουν με τα πιστήρια του εγκλήματος στα χέρια. Οποιαδήποτε άλλη στιγμή και αν άνοιγαν την πόρτα, δεν θα βρίσκαν τίποτα. Πριν κλείσουμε όμως, πάμε να δούμε και μία-δύο λεπτομέρειες ακόμη του έργου που αφορούν τον Αυλωνίτη και που μας φαίνονται τυχαίες, αλλά καθόλου δεν είναι. Πρώτον, ότι ο Αυλωνίτης είναι αργολάβος οικοδομών. Γιατί κάνει συγκεκριμένα αυτή τη δουλειά και όχι κάποια άλλη? Αν ήταν δηλαδή μεγαλέμπορος τροφίμων όπως τους γαμπρούς της ευτυχίας, θα άλλαζε κάτι? Υπάρχει λόγος που πρέπει να είναι εργολάβος? Θα το δούμε. Και δεύτερον, ότι έχει πίεση. Κοίτα φίλε μου, τρώει. Μην τρώζαρ γιατί έχω πίεση. Γιατί το βάζει ο Τσιφόρος αυτό? Επειδή είναι χαριτωμένο και γελαστικό? Το χαράλαμπο θα στον στείλω πίσω. Γιατί τσακωθήκατε? Εμστάλεγα κύριε Νεόκοσμε, ξέρεις την Τζαναμπέα της ήταν. Στην κομμωδία βασικοί μας ήρωες είναι η Βασιλιάδου, ο Αυλωνίτης αλλά και τα ξενίκια στα δωμάτια. Ο Αυλωνίτης πώς θα μπει στην κομμωδία με οργανικό ρόλο? Τον έβαλε ο Τσιφόρος να είναι εργολάβος και να ενδιαφέρεται για το σπίτι. Να το ενώσει με το δίπλα που είναι σαν σωλήνα και να σηκώσει την πολυκατοικία. Ωραία. Έτσι όμως θα συνέχιζε μέσα στην κομμωδία. Θα πήγαινε και θα ερχόταν πιέζοντας την Θεώνη να του δώσει το σπίτι. Αδύναμο. Η Θεώνη στείνει το κόλπο με τις ημιτελείς διαθήκες του θείου και αρχίζουν να έρχονται οι υποψήφοι. Ένας από αυτούς λοιπόν πρέπει να είναι και ο Αυλωνίτης. Μόνο έτσι θα αποκτήσει λειτουργικό, οργανικό ρόλο στην κομμωδία. Για να έρθει όμως ως ενδιαφερόμενος μνηστήρας του θησαυρού, πρέπει να έχει βρει τη διαθήκη κρυμμένη στο παλιό βιβλίο, στο βιβλιοπωλείο του Ρίζου. Ένας χαρακτήρας όμως σαν τον Αυλωνίτη, κυλιόδουλος και παραδόπιστος, από πού και ως πού να μπει σε βιβλιοπωλείο και να αγοράσει βιβλίο. Βιβλία εσύ, όχι δα. Μπας και έκανες λάθος και ξεκίνησες για μπακαλιάρο. Όχι, άρεσε ένα βιβλίο έτσι για να περνάω την ώρα μου. Ο Αυλωνίτης λοιπόν θα μπει και θα αγοράσει βιβλίο μόνο με την προτροπή του γιατρού. Για κανέναν άλλον λόγο. Ησύχασε, του λέει ο γιατρός. Χαλάρωσε. Ξεκουράσου λίγο, διάβασε κανένα βιβλίο. Αυτόν τον ρόλο παίζει η πίεση στον Αυλωνίτη. Τον αναγκάζει να πάει στο γιατρό, ο γιατρός του συστήνει ξεκούραση και διάβασμα, αυτό τον στέλνει στον βιβλιοπωλείο και η κρυμμένη διαθήκη του βιβλίου τον εντάσσει λειτουργικά στην κομική μας ιστορία, με το δωμάτιο και το θησαυρό. Και το ότι είναι εργολάβος, πού μας εξυπηρετεί? Μας εξυπηρετεί στις πληροφορίες που πρέπει να μάθουμε εμείς οι θεατές για το σπίτι και για το θησαυρό. Ο Αυλωνίτης στην προσπάθειά του να την πείσει για την αντιπαροχή στην αρχική σκηνή της επίσκεψης, της παίζει το γνωστό ψυχολογικό παιχνίδι «Δεν μπαίνω κατευθείαν στο θέμα, αλλά υποδίωμαι πως τάχα μου ενδιαφέρομαι για τα προβλήματά σου. Πιάνω συζήτηση μαζί σου, σε συμπονώ, νοιάζομαι». Και έτσι σιγά σιγά κερδίζει με τον τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη της Βασιλιάδου, η οποία αρχίζει να του αναφέρει τις πληροφορίες χαρτί και καλαμάρι. Πληροφορίες βεβαίως που είναι απαραίτητο να τις ακούσουμε εμείς, όχι ο Αυλωνίτης, τι τον μοιάζει αυτό να είναι. Έτσι λοιπόν με το συγχωρεμένο το χαράλαμπο έτρωγε, έσκασε και τα τέντωσε. Αλλά το σπίτι δεν μας το άφησε αυτός, όχι. Το σπίτι μας το άφησε ο θείος ο Βρασίδας, ο Παρτσαλόπουλος, αυτός που έφτιαχνε τα νεύτια. Γι' αυτό και το άφησε και στην ανιψιά Καλογεροπούλου εξ αδιαιρέτου. Αν ήταν του χαράλαμπου κληροδότημα, η ανιψιά δεν θα είχε μερίδιο από πού και ως πού. Μόνο η χείρα. Από την άλλη, και αυτός ο ρημαδιασμένος ο θείος Βρασίδας θρυλείται ότι είχε μαζεμένες τόσες λίρες, τόσα λεφτά από τις δουλειές του. Πού πήγε αυτή η περιουσία? Δεν του βρήκαμε τίποτα. Προσέξτε. Αν ο θείος ήταν πάμπτωχος και το όλο θέμα του θησαυρού ήταν ένα μύθευμα, η Βασιλιάδου δεν θα έμπαινε στην διαδικασία αργότερα με τον Κασμά και με τη Μέντιουμ. Έπρεπε να υπάρχουν λεφτά, αλλά να μην τα έχουν βρει. Από την άλλη τώρα, κανείς από τους υπόλοιπους δεν είχε το δικαίωμα ως ο ρόλος να πιάσει κουβέντα με τη Βασιλιάδου για το σπίτι και για το πώς έφτασε στα χέρια της, για να το μάθουμε εμείς. Ποιος, ο Λινέος ή ο Ρίζος? Τι τους νοιάζει? Και αν ακόμα τολμούσαν να τη ρωτήσουν, θα έπαιρναν αυτήν την απάντηση. Τι σε νοιάζει εσένα? Ο Αυλωνίτης όμως, στα πλαίσια της συζήτησης για την αντιπαροχή, θα σου δώσω 2 διαμερίσματα, πούλησε το μου το ρημάδι κτλ. Νομιμοποιείται να τη ρωτήσει. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε τις πληροφορίες εμείς οι θεατές και δίνονται και 2 εύστοχες πάσες. Πρώτον, η Θεώνη να σκεφτεί αυτό το κόλπο με την χαμένη διαθήκη για τα δωμάτια. Και δεύτερον, να που στο τέλος βρίσκεται η περιβόητη διαθήκη. Υπάρχει ο θησαυρός, όπως όλοι πίστευαν, σε αυτό το τενεκεδάκι που ήταν στο ράφι και που όλο γκρεμιζόταν. 500 φορές πια έχει πέσει αυτό το τενεκεδάκι. Τόσα χρόνια είναι που πέθανε ο Βρασίδας. Ένας δεν μπήκε στον κόπο να κάνει έτσι να δει τι έχει μέσα. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα συστατικά της φάρσας, αυτές οι μικρές συμπτώσεις. Και αυτά είναι και τα μικρά συνδετηράκια, οι μικρές αυτές λεπτομέρειες που έχτισαν όλο αυτό το οικοδόμημα που λέγεται ο θησαυρός του Μακαρίτη, του Νίκου Τσιφόρου και του Πολύβιου Βασιλειάδη και που ελπίζω η ανάλυση του αυτή να σας ήταν χρήσιμη και να είχε κάποιο ενδιαφέρον. Τα ξαναλέμε για ακόμη μία φορά.